Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Κυριακή σήμερα 19 Αυγούστου. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ιόνιαν. Πάμε να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Σε επιφυλακή ο Δήμος Πατρέων για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Στο στόχαστρο κυνηγών μετάλλων η πυροσβεστική κρουνή. Ο Δήμος Πατρέων προμηθεύει την πυροσβεστική με ανταλλακτικά. Θρήνος στην Ετωλακαρνανία. Νεκρός 19χρονος αγρότης από ανατροπή τρακτέρ στη Στάμνα Μεσολογγίου. Την Τρίτη η τυπική έξοδος της χώρας από τα μνημόνια. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού για την επόμενη μέρα. Ποιες οι προτεραιότητες της κυβέρνησης. Μεγάλη επιτυχία γνώρισε η Λευκή Νύχτα στον Πύργο. Ψώνια και διασκέδαση μέχρι πρωίας. Σε κίτρινο συναγερμό βρίσκεται την Κυριακή η πολιτική προστασία, καθώς ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς λόγω των καιρικών συνθήκων είναι υψηλός. Την ίδια ώρα στην Πάτρα παρατηρείται πολλή πυροσβεστική κρουνή να είναι εκτός λειτουργίας, καθώς έχουν κλαπεί τα υδροστόμια τους, με αποτέλεσμα τα πυροσβεστικά οχήματα να μην μπορούν να ανεφοδιαστούν με νερό. Την ώρα που η πολιτική προστασία στην Αχαΐα βρίσκεται σε επιφυλακή, καθώς έχει σημάνει κίτρινο συναγερμός για την εκδήλωση πυρκαγιών εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών και των δυνατών ανέμων, η πυροσβεστική υπηρεσία έρχεται αντιμέτωπη με το ζήτημα της χρησιμοποίησης των πυροσβεστικών κρουνών, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται εκτός λειτουργίας εξαιτίας της δράσης κυνηγών μετάλλου που αφαιρούν τα υδροστόμια. Οι κλοπές αυτές έχουν καταγραφεί από τους ελέγχους που κάνουν κλιμάκια τεχνικών της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης Αποχέτευσης αλλά και στελέχη της πυροσβεστικής στους περίπου 350 κρουνούς που υπάρχουν στα διοικητικά όρια του Δήμου Πατρέων. Έχουμε δείκτη 3, που σημαίνει δηλαδή αυτό που είπατε, κίτρινος συναγερμός. Οι υπηρεσίες του Δήμου είναι σε κατάσταση ετοιμότητας, όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Έχουμε βγει με τα υπηρεσιακά οχήματα και των υπηρεσιών του Δήμου και μέσω των αθλητικών οργανώσεων. Και στα σημεία εκείνα που η κάθε εθελοντική οργάνωση και ο Δήμος ελέγχει, προκειμένου οτιδήποτε, αν συμβεί, απευθέως συμβεί, να είμαστε σε θέση δηλαδή να το αντιμετωπίσουμε μέσω της πυροσβεστικής υπηρεσίας, δηλαδή να συνδράμουμε με την πυροσβεστική υπηρεσία. Ο Δήμος Πατρέων μπροστά σε αυτή την κατάσταση αποφάσισε να προμηθεύσει την πυροσβεστική υπηρεσία με ανταλλακτικά υδροστόμια, τα οποία θα έχουν μαζί τους οι πυροσβέστες στα οχήματά τους, προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουν εάν παραστεί ανάγκη. Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο, όπως εσείς είπατε, από τους κυνηγούς μετάλλων, να παίρνουν τα υδροστόμια επάνω από τους κρουνούς. Για τον λόγο αυτό λοιπόν ο Δήμος μέσω της ΔΕΙΑΠ έχει προμηθεύσει την πυροσβεστική υπηρεσία με καινούργια υδροστόμια, προκειμένου να τα έχουν στα πυροσβεστικά οχήματα και στην περίπτωση που συμβεί οτιδήποτε και θέλουν από το συγκεκριμένο κρουνό, από κάποιον κρουνό να πάρουν νερό, εάν είναι κλεμμένο το υδροστόμιο, εκεί επί τόπου να βιδώσουν να βάλουν καινούργιο υδροστόμιο, προκειμένου να κάνουν τη δουλειά τους οι άνθρωποι να ανεφοδιάσουν με νερό το βιτίο από τον πυροσβεστικό κρουνό, πέραν βέβαια από τα βιτία που θα έχει ο Δήμος σε κάθε περιοχή. Στο μεταξύ, ο Δήμος Πατρέων για ακόμα μία φορά θέτει το θέμα ενίσχυσης για την εκτέλεση εργασιών που αφορούν στην πρόληψη πυρκαγιών, σημειώνοντας ότι δίνονται αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση χωρίς την διασφάλιση των αναγκαίων κονδυλίων και προσωπικού. Εν αναμονή και της τυπικής εξόδου από τα μνημόνια βρίσκεται η κυβέρνηση, καθώς την Τρίτη ολοκληρώνεται και το τρίτο πρόγραμμα διάσωσης της ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός απευθύνει μήνυμα στον ελληνικό λαό σε χώρο που θα έχει έναν ισχυρό συμβολισμό, ώστε να δοθεί το μήνυμα για το τέλος της επιτροπίας και την επιστροφή της χώρας σε ήρεμα νερά. Για την επόμενη μέρα της ελληνικής οικονομίας θα μιλήσουμε τώρα με την βουλευτή Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Σία Αναγνωστοπούλου. Κυρία Αναγνωστοπούλου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Μια νέα εποχή λοιπόν εξημερώνει για τη χώρα. Θα ήθελα να μας περιγράψετε τι ακριβώς θα μπορούσε να προσδοκάει η μέση ελληνική οικογένεια από αυτήν την περίοδο. Να πω καταρχάς ότι μην περιμένουμε, το έχουμε πει άπειρες φορές, ότι θα γίνει θαύμα, ότι από την Τρίτη και μετά και ο Έλληνας πολίτης, η ελληνική κοινωνία θα κλείσει τις πληγές που άνοιξαν, θα κλείσουν οι πληγές από τη μια στιγμή στην άλλη που άνοιξαν επί τόσα χρόνια της κρίσης. Αυτό που είναι το σημαντικό όμως είναι ότι η χώρα κερδίζει πια πολύ μεγάλους βαθμούς ελευθερίας. Αυτό είναι το πρώτο. Μπορεί δηλαδή να αποφασίζει σε μεγάλο βαθμό για το μέλλον της.
Το πρώτο και ισχυρότερο πλήγμα που δέχτηκε η χώρα μπαίνοντας στα μνημόνια, μπαίνοντας σε αυτή την κρίση το 2010, ήταν ότι έχασε ένα μεγάλο μέρος της ανεξαρτησίας της. Το δεύτερο, πάρα πολύ σημαντικό, και το οποίο με τις προηγούμενες κυβερνήσεις εκμεταλλευόμενες και τα μνημόνια, άλλαξαν εντελώς τον εργασιακό ορίζοντα αυτής της χώρας. Άρα επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων, δηλαδή κανονικότητα στις εργασιακές σχέσεις. Κανονικότητα με βάση τα δικαιώματα που έχουν κερδίσει οι εργαζόμενοι εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Τρίτον, αύξηση του κατώτατου μισθού. Χωρίς αύξηση του κατώτατου μισθού δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη. Συνδέεται με την κατανάλωση όλα αυτά. Τέταρτον, φοροελαφρύνσεις. Ήδη έχει εξαγγελθεί όλα αυτά που εγώ λέω πάρα πολύ σύντομα θα εξειδικευτούν στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Φοροελαφρύνσεις όμως, γιατί έχει χτυπηθεί, έχει πληγεί η μεσαία τάξη, ύψος για το 2019 700 εκατομμυρίων ευρώ και από εκεί και πέρα θα αυξάνεται το ποσό. Πάρα πολλά τέτοια και βεβαίως ο πρώτος το στόχος, κάτι που έχει κάνει η κυβέρνηση από το 2015 και μετά, είναι μείωση της ανεργίας. Ήδη πετύχαμε το μεγάλο στόχο, ως κοινωνία θα πω, όχι μόνο ως κυβέρνηση, να πέσει η ανεργία από το 28 που είχε φτάσει μέχρι το 2014, να πέσει κάτω από 20% για πρώτη φορά. Βεβαίως η πτώση ακόμα περισσότερο της ανεργίας, η μείωση της ανεργίας, είναι ο κύριος στόχος της κυβέρνησης. Ήδη έχουν εξαγγελθεί προγράμματα του ΟΑΕΔ για 90.000 άνεργους, προγράμματα δηλαδή που θα προσφέρουν εργασία, γιατί αν δεν ξεκινάει από εκεί μια κυβέρνηση, δεν ξεκινάει από πουθενά. Δηλαδή δεν μπορεί να φτάσει πουθενά. Μάλιστα. Κύριε Αναγνωστοπούλου, αναφέρετε μια σειρά πάντως από μέτρα σταθμούς, μέτρα τα οποία και τομείς τους οποίους είδαμε να βάλλονται την περίοδο των μνημονίων. Συνεπώς αυτά η κυβέρνηση, η Βουλή μάλλον, θα μπορεί να νομοθετεί ελεύθερα, χωρίς κανέναν έλεγχο από τις Βρυξέλλες. Κοιτάξτε, έλεγχος θα υπάρχει όπως σε όλες τις χώρες της Ευρωζώνης, πολύ περισσότερο σε χώρες οι οποίες εξέρχονται από μνημόνια. Δεν θα υπάρχει όμως αυτή η επιτροπή, δηλαδή να μην μπορεί να περάσει κανένα νομοθέτημα αν δεν περνάει πρώτα από την Τρόικα, από τους ανθρώπους με τα γκρίζα κουστούμια όπως λέγαμε. Είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή η χρεοκοπία της χώρας, μιας χώρας η οποία είναι από τις παλαιότερες της περιοχής, ένα κράτος από τα παλαιότερα της περιοχής, να χρεοκοπήσει με αυτόν τον τρόπο και να αντιβάλλουν οι προηγούμενες κυβερνήσεις αυτή τη σκληρή επιτροπία, είναι από τα πράγματα που θα πρέπει να αναλυθούν όταν θα πάρουμε επιτέλους αναπνοή από την οικονομική κρίση. Μάλιστα. Όμως τώρα αυτό είναι το μεγάλο κέρδος. Και εδώ έχει να κάνει η διαφορά των κομμάτων που αναλαμβάνουν τη διακυβέρνηση της χώρας. Για μας είναι πρώτιστο οι εργασιακές σχέσεις, το κράτος πρόνοιας, ενίσχυση της υγείας, όπως κάναμε όλα αυτά τα χρόνια, αλλά ακόμα με μεγαλύτερο ρυθμό τώρα, ανεργία κλπ. Που σας εξέθεσα. Σε αυτό που λέει ο κύριος Μητσοτάκης ότι δεν είμαστε όλοι ίσοι, άρα λοιπόν ο νόμος της ζούγκλας, του ισχυρού, εμείς ειδικά βγαίνοντας από το μνημόνιο λέμε δικαιώματα, αυτά που έχουν κατακτηθεί από τις κοινωνίες να επανέλθουν. Γι' αυτό έχει σημασία ποιος θα διαχειριστεί το θέμα της εξόδου από την κρίση, μετά δηλαδή τα μνημόνια και με τι πρόγραμμα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε για την σύνδεσή μας. Με αγωνία αναμένουμε και την Τρίτη το διάγγελμα και τα μηνύματα του Πρωθυπουργού, τα οποία όπως μας είπατε θα εξειδικευτούν και στη ΔΕΘ. Κυρία Αναγνωστοπούλου, σας ευχαριστούμε. Καλό σας βράδυ. Στο επόμενο μας θέμα τώρα, θρασίτατη ληστεία σημειώθηκε στις 3 τα ξημερώματα σε ξενοδοχείο στην περιοχή του Ρίου. Άγνωστοι επιτέθηκαν στο φύλακα, τον οποίο ξυλοκόπησαν και στη συνέχεια άρπαξαν το χρηματοκιβώτιο, το οποίο όμως σύμφωνα με τις πληροφορίες ήταν άδειο. Από τις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας διενεργούνται αναζητήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των τριών δραστών.
Τώρα, το δικαίωμά της να βλέπει τον ανήλικο εγγονό της, ο οποίος κατοικεί μόνιμα με την μητέρα του στην Καλιφόρνια, τον ΗΠΑ, και να μιλάει τηλεφωνικά μαζί του, διεκδίκησε μέσω της δικαστικής οδού μια γιαγιά από την Αθήνα και δικαιώθηκε. Η απόφαση αυτή εκδόθηκε από το δικαστήριο στην Πάτρα και θεωρείται μοναδική στο είδος της. Μια δικαστική απόφαση σταθμός εκδόθηκε από το πρωτοδικείο πατρών, στο οποίο είχε προσφύγει μια γυναίκα ζητώντας να μπορεί να βλέπει το εγγόνι της, το οποίο ζει με τη μητέρα του στην Αμερική. Το δικαστήριο, κρίνοντας πως υπάρχει διεθνής δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων να κρίνουν τη συγκεκριμένη υπόθεση, αναγνώρισε το δικαίωμα της Ελληνίδας γιαγιάς να έχει τηλεφωνική επικοινωνία και προσωπική επαφή με το εγγονάκι της, το οποίο έχει ελληνική ηθαγένεια. Σύμφωνα με την απόφαση που εκδόθηκε από το μονομελές πρωτοδικείο πατρών, η γιαγιά έχει δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας και επαφής με το 9χρονο παιδί τηλεφωνικά για μία ώρα κάθε Κυριακή. Επίσης, μπορεί να επικοινωνεί μαζί του κάθε πρώτη Δευτέρα μετά από κάθε ταξίδι του παιδιού στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Πάτρα, όπου η μητέρα της διατηρεί την πατρική της οικία. Ωστόσο, όπως προκύπτει από την απόφαση, ο 9χρονος δεν είχε επαφή με τη γιαγιά του εξαιτίας της ανυπαρξίας σχετικής συμφωνίας των διαδίκων και της αδυναμίας αυτών να καταρτήσουν τέτοια. Το αποτέλεσμα ήταν η γιαγιά να στερείται την επικοινωνία και την επαφή μαζί του και να αποζητά το ανήλικο εγγόνι της σε τέτοιο βαθμό ώστε να προσφύγει στη δικαιοσύνη για να μπορεί να το βλέπει. Μάλιστα, με την απόφασή του, το δικαστήριο, πέραν του ότι έθεσε συγκεκριμένες ώρες και ημέρες κατά τις οποίες η γιαγιά θα μπορεί να επικοινωνεί με το εγγόνι της, υποχρέωσε τη μητέρα του 9χρονου να γνωστοποιήσει στην ηλικιωμένη γυναίκα συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό προκειμένου να πραγματοποιείται η επικοινωνία της με το εγγόνι της. Για να βλέπει δε διαζώσεις η γιαγιά των 9χρονων όταν επισκέπτεται την Πάτρα, θα πρέπει να ειδοποιεί την μητέρα του 48 ώρες πριν. Η μητέρα υποχρεούται βάσει απόφαση να παραδίδει το παιδί στη γιαγιά για χρονικό διάστημα 6 ώρων και σε περίπτωση που δεν το πράξει, κινδυνεύει με χρηματική ποινή ύψους 1.000 ευρώ και προσωπική κράτηση διάρκειας ενός μηνός. Ένας αγρότης έχασε τη ζωή του σε περιοχή κοντά στο Μεσολόγγι όταν ανατράπηκε το τρακτέρ του. Ο Βασίλης Δελιμάρης θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Βασίλη, καλησπέρα. Τι έχουμε από αυτό το τραγικό περιστατικό? Καλησπέρα, Δήμητρα. Καλησπέρα στους τηλεθεατές του Ιόνιαν. Μια δυσάρεστη είδηση επιφύλασε σήμερα Κυριακή. Ένας 19χρονος αγρότης, ο οποίος οδηγούσε το τρακτέρ της οικογένειάς του στο χωριό Σταμνά το Λακαρνανίας, για άγνωστους λόγους, όταν οδηγούσε σε αγροτικό δρόμο, ανετράπη με αποτέλεσμα τον ακαριό θάνατό του. Για το συγκεκριμένο περιστατικό η αστυνομία διερευνά τους τα αίτια του ατυχήματος, όμως η τραγική είδηση είναι αυτή που έχει βυθίσει σε επένδοση ολόκληρη την το Λακαρνανία σήμερα Κυριακή. Θρήνος λοιπόν στην περιοχή. Όμως, Βασίλη, είχαμε ένα ακόμη τροχαίο, αυτή τη φορά στην Ιόνια οδό, με αίσιο τέλος για τους επιβάτες. Ναι, ήταν πάρα πολλά τα περιστατικά σήμερα, θα λέγαμε. Αυτοκίνητο, γιοταχή αυτοκίνητο, εξετράπη για άγνωστους λόγους της πορείας του. Τεραπάρισε, όμως ευτυχώς ο οδηγός του τραυματίστηκε ελαφρά και η συνοδηγός δεν τραυματίστηκε καθόλου. Αυτό θα μπορούσαμε να πούμε το ευχάριστο που συνέβη. Το αυτοκίνητο χρειάστηκε για αρκετή ώρα να παραμείνει στο οδόστρωμα της Ιόνιας οδού, όπου μεταφέρθηκε με κερανό, γιατί ήταν δύσκολο να μεταφερθεί με κάποιον άλλο τρόπο, γιατί είχε αναποδογυρίσει, όπως βλέπετε και εσείς τα πλάνα. Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Μεσολογγίου, όπου εκεί του προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες χωρίς να διατρέχει κάποιο σοβαρό κίνδυνο. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Βασίλη, για το ρεπορτάζ. Καλό σου βράδυ. Λίγο μετά τις 9 χθες το βράδυ, εγκυροβόλησε στο λιμάνι της Ακίνθου η θαλαμιγός Κατάρα του πρώην εμμύρη του Κατάρ, Χαμάντ μπιν Χαλιφά Αλθανή. Η θαλαμιγός έχει μήκος 124 μέτρα και πλάτος 19 μέτρα. Διαθέτει 7 καταστρώματα, χώρο προσγείωσης ελικοπτέρων και υποβρύχιο, και η αξία της υπολογίζεται στα 300 εκατομμύρια δολάρια. Μαζί της κατέφτασε και το σκάφος Κατάρα 2. Οι αρχές έχουν προσωρινά ασφαλίσει την πλαϊνή πλευρά της θαλαμιγού που οδηγεί στην άκρη του πόρτου, απαγορεύοντας την είσοδο στον κόσμο. Οι καλοκαιρινές παρουσίες του Εμμύρη της Ζάκυνθο, αλλά και γενικότερα στα νησιά του Ιωνίου, συνδέονται από τους ντόπιους με την αγορά της έκτασης πλέον των 12.000 στρεμάτων στα δυτικά του νησιού και συγκεκριμένα στην ευρύτερη ορεινή περιοχή του Ναυαγίου. Η επίσκεψη στη Ζάκυνθο, όπως και στα υπόλοιπα Ιόνια νησιά, είναι καθιερωμένη όμως για τον πρώην Εμμύρη, αφού ο ίδιος λατρεύει τις παραλίες και κάθε καλοκαίρι επιλέγει να απολαμβάνει όμορφες στιγμές στην περιοχή. Τώρα, οι παραλίες της Βόρειας Κοινουρίας απέκτησαν το πρώτο σύστημα αυτόματης πρόσβασης αμαία στην θάλασσα. Με την εξέλιξη αυτή, αναβαθμίζονται οι υπηρεσίες που προσφέρονται σε άτομα με κινητικά προβλήματα στην περιοχή, ώστε να μπορούν να απολαύσουν τη θάλασσα. Στη
Στην παραλία του Άστρου Κινουρίας τοποθετήθηκε και τέθηκε σε λειτουργία το πρώτο σύστημα αυτόματης πρόσβασης ΑΜΕΑ με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία σε αγαστή συνεργασία με το Σύλλογο ΑΜΕΑ Άστρους, το Δήμο Βόρειας Κινουρίας και τους θεσμικούς φορείς περιοχής, υλοποίησε με συνέπεια μια κρίσιμη δέσμευσή της προς τους Πελοποννήσιους πολίτες. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η τοποθέτηση του αυτόματου συστήματος πρόσβασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην παραλία της Καλλιστός, εδώ δίπλα στο κομμάτι του παραλίου Άστρους, από τη συνεργεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Είμαστε εδώ από την αρχή, δύο μέρες που διέρχεσαι αυτή η κατασκευή. Παρατηρώ ότι δημιουργήθηκε επιτέλους μια πύλη μιας αξιοπρεπέστατης ισόρροπης των ατόμων με ειδικές ανάγκες στις παραλίες του Δήμου μας. Αναβαθίζεται με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο η λειτουργία της παραλίας, όχι μόνο το πάγιο αίτημα του Συλλόγου των Γονέων των Ατόμων με ειδικές ανάγκες, όχι μόνο οι ολοκληρώνονται οι συζητήσεις και οι επαφές και η συνεργασία που είχαμε με την Περιφέρεια Πελοποννήσου πριν από δύο χρόνια γι' αυτό, αλλά δείχνουμε πια, μπορούμε πια να δείχνουμε σε όλους ότι η προσβασιμότητα των ατόμων με ειδικές ανάγκες είναι προτεραιότητα και εξασφαλίζει στο δικό μας το τόπο. Εκ μέρους της Περιφέρειας Πελοποννήσου παρόν ήταν ο Περιφερειακός Σύμβουλος Αρκαδίας Γιώργος Μπακούρης, ο οποίος σε δηλώσεις του σημείωσε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της Περιφερειακής Αρχής για τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και την αγαστή συνεργασία με τους φορείς της περιοχής που εξασφάλισαν το επιτυχημένο αποτέλεσμα. Μετά από αίτημα που είχα από το Σύλλογο ΑΜΕΑ, εδώ Άστρους, και το οποίο μετέφερα στον Περιφερειάρχη μας τον Πέτρο Δοντατούλη, αμέσως το μήνυμα ελήφθη και δόθηκε η εντολή από τον Περιφερειάρχη να υλοποιηθεί στην περιοχή μας αυτό το υπέροχο έργο. Μετά από έναν μεγάλο αγώνα και μετά από αρκετές δυσκολίες, καταφέραμε σήμερα να παραδίδουμε αυτό το έργο στους ανθρώπους που ανήκει. Το C-Track είναι ένας βοηθητικός εξοπλισμός ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με κινητική αναπηρία και να απολαύσουν μια απλή δραστηριότητα όπως το κολύμπι χωρίς καμία άλλη βοήθεια. Ο μηχανισμός αποτελείται από ράγες πάνω στις οποίες κινείται ένα ειδικά διαμορφωμένο κάθισμα. Ο χρήστης, πατώντας ένα κουμπί στο τηλεχειριστήριο, μεταφέρεται από την παραλία μέσα στο νερό σε ασφαλές βάθος. Μόλις τελειώσει το μπάνιο του, επιβιβάζεται στην καρέκλα και πάλι πατώντας ένα κουμπί επιστρέφει στη στεριά. Στο επόμενο μας θέμα τώρα, ζωντανώς εντοπίστηκε ένας 43χρονος που έπεσε με το αυτοκίνητό του σε χαντάκι στο φράγμα Φλόκα δίπλα στον Αλφιό. Τις λεπτομέρειες έχει ο Περικλής Πατσούρης. Περικλή, καλησπέρα. Τι έχουμε από αυτό το περιστατικό? Καλησπέρα Δήμητρα, καλησπέρα στους συνεργάτες μας. Όλα αυτά συνέβησαν χθες το βράδυ. Ήταν αγωνιώδης η αναζήτηση γενικότερα για το 43χρονο που κατάγεται από το χωριό, κλαδί της Αρχαίας Ολυμπίας, εντεροδημό της. Επικοινωνήσε με τους δικούς του, αλλά δεν υπήρχε βέβαια κάποια άλλη επικοινωνία κατά τις πρωινές ώρες. Και έτσι λοιπόν, περίπου σε 7 ειδοποίησαν την αστυνομία αλλά και την περιοριστική για τον εντοπισμό του. Βρέθηκε περίπου σε 9 και με τη συνδρομή αστυνομία αλλά και περιοριστική απεγκλωβίστηκε. Βρέθηκε σε ένα χαντάκι, είχε ένα τροχαίο ατύχημα και έτσι έχασε τον ύπνο του οχήματος. Και βρέθηκε λοιπόν σε ένα χαντάκι παρακείμενα, αυτό το χαντάκι παρακείμενο στο φράγμα Φλόκα προς Μακρύσια. Όλα καλά, διακομίστηκε πριν από λίγο στο νοσοκομείο Πύργου για τις εξετάσεις και βέβαια γρήγορα έγινε η διάσωση από το περιοριστικό σώμα. Καλό τέλος λοιπόν στην περιπέτεια του 43χρονου αγνοούμενου. Να μας πεις όμως τώρα τι ακριβώς έγινε χθες το βράδυ στον πύργο της Ηλίας όπου πραγματοποιήθηκε η Λευκή Νύχτα. Έτσι ακριβώς, ευχάριστα πράγματα για τον κόσμο, ευχάριστα πράγματα για τους καταστηματάρχες. Τρίτη Λευκή Νύχτα, τρίτη λοιπόν συνεχή χρονιά ήταν αυτό που διαδραματίστηκε. Το κοινό λοιπόν ανταποκρίθηκε απλά γιατί χιλιάδες κόσμου βρέθηκε λοιπόν από νωρίς το απόγευμα, περίπου σε 7 ανοιχτά μαγαζιά έως και τις πρώτες πρωινές ώρες. Πλημμύρισε από κόσμο λοιπόν η κεντρική πλατεία Πύργου, εκεί ήταν και το επίκεντρο και όχι μόνο. Για πρώτη φορά γίνεται σε μια άλλη πλατεία στη Χαλκιάτικα, για πρώτη φορά Λευκή Νύχτα, αλλά και 12 συγκροτήματα καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς ήταν αυτά που διασκέδαζαν τον κόσμο. Ο Γιώργος Παπαδόπουλος μαζί με τους Κόζα Μόστρα βρέθηκαν λοιπόν μπροστά από τον Αγίου Νικόλαο στην κεντρική πλατεία, εκεί στηθεί το stage. Και διασκέδασε λοιπόν από τις 12 έως και τις 2:30 περίπου χιλιάδες κόσμου παρευρέθηκαν εκεί. Έως και 70% εκτόσεις. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε λοιπόν στο κάλεσμα του Εμπορικού Συλλόγου μαζί με την Περιφέρεια. Και βέβαια άρεσαν στον κόσμο όλα αυτά που διαδραματίστηκαν. Η αγορά κινήθηκε σε πολύ καλά πλαίσια. Μια γιορτή του εμπορίου λοιπόν και όχι μόνο. Σε ευχαριστούμε, Περικλή. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Τιμώντας τους μαθητές που διακρίθηκαν σε διαγωνισμό έκθεσης, ο Δήμος Τριφυλίας διοργάνωσε μια ξεχωριστή γιορτή στο θέατρο στην περιοχή της Νέδας. Μάλιστα, οι παρευρισκόμενοι διασκέδασαν με τους ήχους του μπουζουκιού του Χρήστου Νικολόπουλου και τη φωνή του Στέλιου Διονυσίου. Μαγική ήταν η μουσική βραδιά που πραγματοποιήθηκε στα Πλατάνια Μεσσηνίας, στο ανοιχτό θέατρο Νότα Αρνόκουρου, πάνω ακριβώς από τους καταράκτες της Νέδας.
Ο δεξιοτέχνης του Μπουζουκιού Χρήστος Νικολόπουλος, ο Στέλιος Διονυσίου και η Ασπασία Στρατηγού διασκέδασαν τους περίπου 1.200 επισκέπτες που γέμισαν τον πολυχώρο πολιτισμού και βρέθηκαν εκεί από την Ηλία, τη Μεσσηνία και την Αρκαδία, στο πλαίσιο της καθιερωμένης τελετής βράβευσης μαθητών γυμνασίων και λυκείων των νομών Ηλίας και Μεσσηνίας που συμμετείχαν σε διαγωνισμό έκθεσης. Το παρόν έδωσαν μεταξύ άλλων ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κατρούγκαλος, ο πρώην Υπουργός και πρώην Πρόεδρος Βουλής των Ελλήνων Βύρων Πολίδωρας, η Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Ελένη Αλιφέρη και ο Δήμαρχος Τριφυλίας Παναγιώτης Κατσίβελας. Εμείς θεραπεύουμε απόψε και ένα άλλο υπονοούμενο, ότι ο Χρήστος Νικολόπουλος ή ο καλλιτέχνης τραγουδιστής Στέλιος Διονυσίου, οι κύριοι αυτοί, σοβαροί εκπρόσωποι μιας πρότασης λαϊκής, γνήσιας ελληνικής, αλλά αστικής, εδώ λοιπόν αναλαμβάνουμε να απαντήσουμε ότι εμείς λειτουργούμε ενωτικά ώστε να καλωσορίσουμε τον Χρήστο Νικολόπουλο και τον Στέλιο Διονυσίου με τη λαϊκή έκφραση μουσικής τέχνης. Εκπαίδευση, παιδεία, συναγωνισμός, αριστεία, τιμή, μνήμη, επιβράβευση. Όλα αυτά τα συναισθήματα σήμερα κατακλείζουν αυτό το χώρο, όλα με την ιδιαίτερη αξία και την αξία που έχουν για τη δική μας κοινωνία, την κοινωνία της Τριφυλίας, σε ένα χώρο που είναι πλέον σύμβολο για το Δήμο μας. Ο Δήμος δεν παρέλειψε να βραβεύσει τον Χρήστο Νικολόπουλο για την προσφορά του στην ελληνική μουσική, ενώ η βραδιά έκλεισε μελωδικά με τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από όλους. Οι εκδηλώσεις αυτές γίνονται με τη χορηγία του Ευπατρίδη Κωνσταντίνου Αλέκου Αρνόκουρου, του ανθρώπου που εμπνεύστηκε και υλοποίησε το περίτεχνο και μοναδικό θέατρο πάνω από τους καταράκτες της Νέδας. Την ευκαιρία να απολαύσουν ένα μοναδικό υπερθέαμα είχαν όσοι βρέθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στα Καλάβρητα. Χορευτές από την μακρινή Κίνα παρουσίασαν χορούς του τόπου τους στο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών. Εντυπωσιακό ήταν το πρώτο φεστιβάλ παραδοσιακών χορών που πραγματοποιήθηκε στην κεντρική πλατεία Καλαβρίτων από τη στέγη πολιτισμού και παράδοσης Καλαβριτινών με τη συμμετοχή Κινέζων χορευτών από το Πεκίνο στην κατάμεστη από κόσμο πλατεία Καλαβρίτων. Στο φεστιβάλ συμμετείχαν χορευτές από την Κίνα και την Ελλάδα και όλοι μαζί συνέδεσαν ένα εντυπωσιακό σκηνικό που καταχειροκροτήθηκε από το κοινό. Η ομάδα αυτή ιδρύθηκε το 2003 στο Πεκίνο και αποτελείται από 35 επαγγελματίες χορευτές και για αρκετά χρόνια έχει βαθμολογηθεί με άριστα για την παραδειγματική συνολική της παρουσία. Το συγκρότημα έχει χορογραφήσει και παράγει πολλά βραβευμένα έργα, ξεκινώντας από διαγωνισμούς χορού σε 5 επαρχίες στην Βόρεια Κίνα. Η ομάδα της ΓΚΑΟΒΑ έχει προσκληθεί σε πολλές τηλεοπτικές εκπομπές ανά τον κόσμο και συμμετείχε επίσης σε πολλές κοινωνικές δραστηριότητες στην 60η επέτειο της Εθνικής Ημέρας της Κίνας, την 90η επέτειο από την ίδρυση του Κομμουνιστικού Κόμματος και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνο το 2008. Με το χορευτικό συγκρότημα της Κίνας χόρεψαν η στέγη πολιτισμού και παράδοσης Καλαβριτινών και Φίλων Πάτρας, ο υπηρετικός λογογραφικός όμιλος Τζουμέρκα, ο πολιτιστικός σύλλογος Καλαβρίτων, ο πολιτιστικός σύλλογος Κέρτεζης, ο πολιτιστικός σύλλογος Καρατζάδες και ο μορφωτικός εκπολιτιστικός σύλλογος Σκεπαστού, ενώ το φεστιβάλ ήταν αφιερωμένο στη μνήμη του Παναγιώτη Φρατζή. Η κινέζικη αντιπροσωπεία είναι φιλοξενούμενη του Δήμου Πατρέων και αυτή την ώρα βρίσκεται στην περιοχή του νομού Ηλίας, όπου σε λίγη ώρα θα πραγματοποιήσει παράσταση στο θέατρο της Αρχαίας Ήλιδας. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον πρόεδρο του πολιτιστικού οργανισμού του Δήμου Πατρέων, τον κύριο Τάκη Πετρόπουλο, ο οποίος συνοδεύει την αποστολή. Κύριε Πετρόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Την Αρχαία Ολυμπία, εκεί βρισκόμαστε τώρα. Ένα εκπληκτικό θέαμα προσφέρει η κινέζικη αντιπροσωπεία. Να μας πείτε τι ακριβώς περιλαμβάνει το πρόγραμμά τους. Καταρχήν να πούμε ότι η αντιπροσωπεία των Κινέζων είναι προσκεκλημένη και του Πολιτιστικού Συλλόγου της Αγίας Λαύρας και του Δήμου Πατρέων. Βρίσκονται αυτή τη στιγμή, ολοκληρώνεται η ξανάγηση στην Αρχαία Ολυμπία
και σε λίγο θα κατευθυνθούμε προς την Κουρούτα, όπου θα ετοιμαστούν για να κάνουν την παράσταση 9 το βράδυ. Το πρόγραμμά τους περιλαμβάνει χορούς της Μογγολίας και λαϊκούς χορούς της Κίνας. Το συγκρότημα είναι 20 μελές και συνοδεύεται από 5 άτομα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού της Κίνας. Πώς έχει προκύψει αυτή η πολιτιστική σύμπραξη, θα λέγαμε, μεταξύ του Πεκίνου και της Πάτρας? Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι, και για να είμαστε και πιο ακριβείς, ότι το συγκρότημα αυτό το κάλεσε στην Πάτρα η Day Up, όπου και το φιλοξενεί ο οργανισμός μας, δηλαδή η Day Up. Έδειξαν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ιστορία και τη διαχείριση του νερού της πόλης, γι' αυτό θα υπάρξουν και ανάλογες συναντήσεις. Δηλαδή η επίσκεψη δεν έχει αυστηρά πολιτιστικό χαρακτήρα. Όπως επίσης έχουν δείξει μεγάλο ενδιαφέρον και για το καρναβάλι μας, και θα υπάρξουν και ανάλογες συναντήσεις και με τον πρόεδρο του καρναβαλικού οργανισμού, τον Νίκο τον Χρυσοβιτσιάνο, και με μένα προσωπικά. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι η αντιπροσωπεία του Δήμου που συνοδεύει την αποστολή των Κινέζων, στην αντιπροσωπεία είναι επικεφαλής η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, η κυρία Κατερίνα Γεροπαναγιώτη, και άλλα στελέχη του Δήμου. Μάλιστα, έχουν προκύψει λοιπόν διάφορου τύπου ανταλλαγές. Ναι, έγινε παράσταση, έγινε χτες παράσταση στα Καλάβρητα. Την οποία σήμερα παρακολουθήσαμε και όλο το ρεπορτάζ. Εγώ προσωπικά όχι, δεν την παρακολούθησα, γιατί βρισκόμουν εκτός Πατρών. Αλλά ήταν εκεί η αντιπροσωπεία του Δήμου Πατρών. Τώρα εδώ στην Κουρούτα θα γίνει σήμερα η παράσταση στο πλαίσιο της πολιτιστικής συνεργασίας που έχουμε με το Δήμο Ήλιδος. Και αύριο σε 9 η ώρα περιμένουμε τους πατρινούς να απολαύσουν αυτό το χορταστικό και ποιοτικό θέαμα στο θεατράκι της Κρίνης. Μάλιστα, ένα κάλεσμα λοιπόν για ένα ξεχωριστό σίγουρα θέμα. Όπου που εκεί θα παρουσιάσουμε και χορούς, το χορευτικό τμήμα του Δήμου θα παρουσιάσει και χορούς ελληνικούς. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη σύνδεση μας, κύριε Πετρόπουλε. Καλό σας βράδυ. Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Με επιτυχία διοργανώθηκαν οι αγώνες αλεξίπτωτου πλαγιάς από τον Αεροαθλητικό Σύλλογο Fly Pella στις πλαγιές του όρου Βόρας στην Έδεσα. Στους αγώνες συμμετείχαν και πατρινοί αθλητές, οι οποίοι διακρίθηκαν και στον προπαγκόσμιο αγώνα κυπέλου. Το αλεξίπτωτο πλαγιάς είναι μια δραστηριότητα που μπορεί να προσελκύσει στην Αχαία τουρίστες που ασχολούνται με το άθλημα, καθώς οι συνθήκες που υπάρχουν στην περιοχή είναι ιδανικές. Ιδιαίτερες διακρίσεις για τους πατρινούς αθλητές αλεξιπτώτου πλαγιάς στο Βοράς 2018 Greek Pre-World Cup που έγινε στην Έδεσα. Δύο εκπρόσωποι της Αχαΐας που συμμετείχαν στους διεθνείς αγώνες σημείωσαν εξαιρετικές επιδόσεις τόσο στον προπαγκόσμιο αγώνα κυπέλου αλλά και στο Πρωτάθλημα Ελλάδος Αποστάσεων Αλεξιπτώτου Πλαγιάς. Ο αγώνας που έγινε προσμετρά και στην αξιολόγηση των σωματείων και αποτελεί σημαντικό κριτήριο για την συγκρότηση της εθνικής ομάδος για το 2019. Και είχαμε δύο συμμετοχές. Μία με τη Γιώτα Αραπάνου και μία με εμένα, το Χρήστο τον Πακούνι δηλαδή. Η Γιώτα Αραπάνου ήρθε δεύτερη στο προπαγκόσμιο κύπελο και πρώτη Ελληνίδα, και εγώ ήρθα τρίτος Έλληνας, δεύτερος στην κατηγορία sport pro στο προπαγκόσμιο και πρώτος στα ελληνικά δεδομένα. Η περιοχή της Αχαΐας και η γεωμορφολογία της είναι ιδανικό μέρος για την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας και μάλιστα πολλοί λάτρεις του παραπέντε από το εξωτερικό επισκέπτονται τη Δυτική Ελλάδα τους καλοκαιρινούς μήνες προκειμένου να συνδυάσουν την αγαπημένη τους δραστηριότητα με τις καλοκαιρινές διακοπές, την θάλασσα και τον ήλιο. Είναι ένας ιδανικός τόπος με φοβερό καιρό, με φοβερές συνθήκες, το οποίο όμως δεν έχει αναπτυχθεί όσο θα έπρεπε σύμφωνα με τα τοπικά δεδομένα. Δηλαδή στην υπόλοιπη Ευρώπη δεν έχουν βουνά πολλές φορές, πολλές φορές δεν έχουν ούτε ένα βουνό 2.000 μέτρων. Μετά δεν έχουν το κλίμα που έχουμε εμείς, βρέχει συχνά, έχει αέριδες, υπάρχουν πολλά προβλήματα. Αντίθετα εδώ οι συνθήκες είναι τέλειες και θα έπρεπε να έχει υποστηριχτεί πάρα πολύ και από τις αρχές και από εμάς τους ίδιους, εμείς οι ίδιοι που δεν το έχουμε αναπτύξει όσο θα έπρεπε. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα θα μπορούσε να αποτελέσει μια καλή ευκαιρία για την περαιτέρω προσέλκυση εναλλακτικού αθλητικού τουρισμού, καθώς δεν χρειάζονται ιδιαίτερες υποδομές παρά μόνο η διαφήμιση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που έχει η Αχαΐα για να απολαύσει κάποιος το αλεξίπτωτο πλαγιάς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το απόψινό δελτίο ειδήσεων από το Ιόνιαν. Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ και καλή εβδομάδα. We'll be right back.